Πώς το όλο αναφέρθηκε στις βελτιωτικές κινήσεις που έγιναν για τον αγροτικό κόσμο και ανέλησε το νέο φορολογικό. Σε γόνιμο διάλογο που διήρκησε για περισσότερο από 3,5 ώρες, εξελίχθηκε η συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Πελοποννήσου στο πλαίσιο ημερίδας που έγινε σήμερα στην Τρίπολη και διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας. Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τους προβληματισμούς των παραγωγών και ξεκίνησε την ομιλία του απευθυνόμενος στους αγρότες που ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, λέγοντας ότι μπροστά στα οικονομικά προβλήματα των αγροτών υπάρχουν πολλές ελληνικές οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Από τις ως τώρα τοποθετήσεις τους επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Με τα μέτρα που έρχονται δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξουν. Τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα. Δεν το αναφέρω εγώ, το αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία τόσο στο εισόδημα όσο και στις εξαγωγές υπάρχει μια ανωδική πορεία στον αγροτικό χώρο, μια ανωδική πορεία που ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζεται και το 2016. Έκκληση στους αγρότες και κτηνοτρόφους, κυρίως της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Ελλάδας, να μην προχωρήσουν σε πολυήμερους και πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων, απίφθινε από την Τρίπολη κατά την τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Τάκης Πεβερέτος. Αναφερόμενος ο Υπουργός στην Εθνική Σύνταξη των Αγροτών, τόνισε ότι οι ελάχιστοι θα είναι στα 504 ευρώ μαζί με την ανταποδοτική και ότι εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς των εισφορών του δευτέρου εξαμήνου του 2016 εντός του 2017 κατά ένα εξάμηνο. Και η σύνταξη, φίλες και φίλοι, από 145 ευρώ που είναι σήμερα και 0 που θα έφτανε το 2027, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική υποχρέωση, θα φτάσει στα 384 ευρώ η βασική η εθνική σύνταξη συν την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα που θα υπάρχει από το ασφάλιστρο το οποίο θα πληρώνεται. Δηλαδή θα έχουμε και για τους αγρότες συντάξεις 500-600 ευρώ με αυτό το κατώτερο ασφάλιστρο. Αναλύοντας το φορολογικό των αγροτών, ο κύριος Αποστόλου μίλησε για σημαντική ελάφρυνση για τη μέγιστη πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών που ξεπερνά το 95% με την αύξηση του αφορολόγητου που με τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν αυξάνεται στα 11.500 ευρώ. Πάμε τώρα στις αστυνομικές μας ειδήσεις.